Πώς μπορεί κάποιος να ζήσει μέσα στην Αγία Γραφή? Ζεις στην Αγία Γραφή καθώς κηρύττεις με τα έργα σου. Διότι όταν ο Παντοδύναμος Θεός θα έρθει να εξητήσει τους πραγματικούς πιστούς, η ερώτηση δεν θα είναι ποιος μπορεί να διαβάσει την Αγία Γραφή από τη Γένεση ως την Αποκάλυψη, να την αποστηθήσει και να την ξέρει απ' έξω και ανακατοντά. Αλλά η ερώτηση θα είναι ποιος ακούει, ποιος πιστεύει και ποιος εκτελεί την Αγία Γραφή στην καθημερινότητά του, στη ζωή του. Πρέπει να ζούμε μέσα στην Αγία Γραφή, καθώς εκτελούμε, υπακούμε και πιστεύουμε το Λόγο του Θεού. Με το να κηρύττουμε με τα έργα μας. Και αυτό θα μας φέρει στο σημερινό μας μήνυμα με τίτλο «Κήρυξε με τα έργα σου». Γιατί έχουμε φτάσει να κηρύττουμε στους ανθρώπους περισσότερο με τα λόγια μας και όχι με τα έργα μας. Όμως ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι εκτελώντας το Λόγο του Θεού στη ζωή σου, κάνεις τον Ιησού Χριστό ζωντανό στη ζωή σου. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα βλέπουν αυτά που έκανε ο Ιησούς να κάνεις τα ίδια και εσύ. Αν δεν υπακούς τη Γραφή, αν δεν συλλογίζεσαι το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά σου, όταν μιλάς στους ανθρώπους, αυτά που τους λες δεν τους αγγίζουν, ούτε τους ενθαρρύνουν να αλλάξουν, γιατί ο Παντοδύναμος Θεός δεν υποστηρίζει αυτά τα λόγια. Καθώς τα μάταια και κούφια λόγια είναι προϊόντα μιας μάταιης και κούφιας καρδιάς. Δεν ωφελούν και δεν ευαρεστούν τον Παντοδύναμο Θεό. Αν καθημερινά κάνεις τις δουλειές σου χωρίς να συλλαγίζεσαι τον Λόγο του Θεού, η καρδιά σου είναι άδεια από τον Λόγο του Θεού. Αν είναι άδεια η καρδιά σου, τι θα εφαρμόσεις? Θα πρέπει η καρδιά μας να είναι γεμάτη με τον Λόγο του Θεού για να μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά που διαβάζουμε, για να κάνουμε το σωστό. Αν θέλεις να κηρύττεις καθημερινά με την ζωή σου, χρειάζεται να κάνεις κάτι πολύ σημαντικό. Να βάλεις την αποστολή σου εδώ στη ζωή ως προτεραιότητα. Κάθε ένας από μας έχει έρθει με μία αποστολή εδώ στη γη. Και η αποστολή σου, πολλοί θα πείτε ότι είναι το κάλεσμα, αλλά είναι κάτι πριν από το κάλεσμα. Έχεις ακόμα μία αποστολή. Η αποστολή σου είναι να μισήσεις την αμαρτία πάνω στη γη. Ο Παντοδύναμος Θεός καθημερινά μας εκπαιδεύει ώστε να μισήσουμε την αμαρτία στη ζωή μας. Γιατί η αμαρτία είναι η αρρώστια της ψυχής. Αν δεν μισήσουμε την αμαρτία, σημαίνει έχουμε συμπάθεια προς την αμαρτία. Άρα, τι θα πούμε στους άλλους? Για να μισήσεις την αμαρτία, πρέπει να βάλεις τον πήχη ψηλά. Ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό, αλλά μισεί την αμαρτία. Από τον καρπό που βγάζει το δέντρο, μπορείς να καταλάβεις και την ποιότητα του δέντρου. Ως χριστιανοί, αν δεν παραδεχτούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, που χρειαζόμαστε σωτηρία, δεν πρόκειται ποτέ να ελευθερωθούμε από τις ενοχές, την κατάκριση, τον φόβο, την κατωτερότητα, τα οποία είναι 4 μεγάλα προβλήματα που ληστεύουν τις ευλογίες των χριστιανών σήμερα. Η μεγαλύτερη ελευθερία είναι να εμπειριστείς την ελευθερία μέσα στην καρδιά σου από την επιθυμία της αμαρτίας. Δηλαδή, να ελευθερωθείς από το να επιθυμείς την αμαρτία και να επιθυμείς να κηρύττεις με την ίδια σου τη ζωή, ώστε η ζωή σου να είναι ένα μεγάλο παράδειγμα προς όλους, ώστε να γίνεις ένα κανάλι ευλογίας, ένα κανάλι φωτός, όπου όλοι οι άνθρωποι θα σε βλέπουν σαν ένα λαμπρό αστέρι που θα θέλουν να έρθουν κοντά σου και να μάθουν και να διδαχτούν από σένα το πώς εσύ έφτασες να είσαι εκεί ψηλά. Και έτσι τότε εσύ θα μπορείς να τους διδάξεις και να τους πεις: αυτά που βλέπεις να κάνω, αυτά κάνει και εσύ.